Παιδιά, σήμερα θα σας κάνω ένα βίντεο σχετικά με τον ιδρύο μου. Έχω αλλάξει κάποια πράγματα μέσα. Έχω βάλει διαφορετικά ψάρια. Και ναι, ας ξεκινήσουμε. Πρώτα εδώ κάτω έχουμε ένα κόρι γατόψαρο. Ένα αλογλύφτη που δεν ξέρω τι ράτσα είναι. Εδώ ένα αρσενικό γκάπ και διθυλικά. Το αρσενικό είναι αυτό το πορτοκόκκινο. Μετά έχουμε άλλο ένα γκάπ εδώ πέρα. Άλλο ένα εκεί κάτω κρύβεται. Αν μπορείτε να το δείτε. Δεν φαίνεται καλά. Και μετά έχουμε άλλο ένα με μια μαυρουρά που δεν ξέρω που είναι. Είναι σύνολο 5. Και δεν ξέρω που είναι αυτή τη στιγμή. Αν το βρω μετά θα σας το δείξω. Επίσης έχουμε εδώ πέρα ένα έντλερ ψαράκι. Το οποίο το έσωσα από ένα φίλο μου. Εκεί πίσω έχουμε ένα γκουράμι, νομίζω αρσενικό. Να το πάρω τον κάπου που σας έλεγα, με τη μαύρη την ουρά. Και αυτό που κρύβεται, που βγήκε τώρα. Μετά έχουμε εδώ πέρα ένα μικρό αγγελόψαρο, το οποίο λογικά θα το δώσω, επειδή δεν φτάνω τα λίτρα. Αυτά έχουμε στη γυάλα. Επίσης έχω τα γαρίδες για να τρώνε τις τροφές που μένουν και τέτοια. Μετά από ζωντανά αυτά προς το παρόν έχω εδώ πέρα το κερατόφυλλο και την ανούμπια. 1 ευρώ αυτό και 7 αυτήν. Μετά έχω ένα ψεύτικο φυτό απλά για τις γαρίδες και για να κρύβει τα γκάπης. Εδώ ένα πράγμα που αρέσει τα γκάπης και τους λύθους και μπαίνουν μέσα. Και εκεί ένα φίλτρο. Δεν είναι αρκετά καλό, αλλά θα πάρω από τον Άγιο Βασίλη. Από τον Άγιο Βασίλη, τέλος πάντων, ναι, υποτίθεται. Ένα τεράστιο με 45 ευρώ. Θα είναι τέλειο. Και θα πάρω και ένα θερμοστάτη επίσης, επειδή αυτός που είχα μου σπάσε πριν από λίγο, επειδή ήθελα να τον καθαρίσω. Και αναγκαστικά τώρα θα μείνουν 2 μέρες τα ψάρια χωρίς θερμοστάτη. Ναι, πάμε να σας δείξω τώρα τα μωρά. Αυτά είναι τα μωρά γκάπη. Έχω βγάλει. Είναι κάπου στα 60 με 80. Είναι πάρα πολλά. Μην τα βλέπετε τώρα έτσι. Έχω ένα φίλτρο εδώ πέρα. 12 ευρώ. Ένα θερμοστάτη. Ναι, που είχαμε μείνει. Επίσης έχω ένα φυτό. Δεν ξέρω γιατί. Και μερικές πέτρες για να κρύβονται. Και είχα και άλλα 2 κοσμητικά. Αλλά τέλος πάντων είχα 2 ψεύτικα φυτά, αλλά έσπασαν. Έσπασαν, κόπηκαν. Και τώρα θα βάλω άλλα πράγματα μέσα για να κρύβονται τα μωρά και τέτοια. Τους έχω εδώ πέρα ένα φως να κάνω και λάμπα από τα Lidl. Δεν είναι πολύ ακριβή. Άσπρη πέτρα κάτω. Είναι πάρα πολλά. Απλά δεν φαίνεται τώρα. Δεν μπορεί να φαίνεται. Πάντως είναι πάρα πολλά. Να δει εδώ κάτω. Τέλος πάντων, πάμε στην άλλη γυάλα. Ναι. Επίσης εδώ μας έχω 3 διακοσμητικά από τα Jumbo. Και εκεί ένα πράγμα. Και είναι όλη αυτή 80 λίτρα. Απλά εγώ τη γεμίζω μέχρι 60. Αλλά θα τη γεμίσω λογικά μέχρι εδώ πέρα. Απλά φοβάμαι μη σπάσει. Θα δω τι θα κάνω. Και ναι. Τα μισά μωρά προήρθαν. Τα 16 βασικά προήρθαν από αυτήν με τη μαύρη ουρά. Τα άλλα κάπου στα 20 κάτι ήρθαν από αυτήν εδώ. Μετά λίγα ακόμα ήρθαν από αυτήν εδώ. Πολύ λίγα. Και μετά τα περισσότερα ήρθανε από αυτήν. Τα πιο πολλά ήταν κάπου στα 30. Και επίσης έχω τώρα μια ακόμη έγκυος που είναι, να τη βρώμισω. Αυτήν είναι, να αυτήν. Που περιμένω και αυτήν να γεννήσει. Αυτά, δηλαδή μεγάλη γυάλα. Τώρα θα σας δείξω τι τροφές ταΐζω.
Μισό λεπτάκι. Όχι. Ένα λεπτάκι. Θα κάνω κάτι εδώ πέρα. Γιατί έγινε μια λεπτούλα. Να χύσω λίγο την τροφή. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, χρησιμοποιώ αυτές τις τροφές στο παρόν. Αυτή είναι για τα μικρά. Τα μωρά τα κάπης. Μισό, να βρω φως. Ωραία. Είναι μικρά φιλαράτα μέσα. Αν μπορείτε να το δείτε. Θα τα ταΐσουμε και τώρα λίγο. Επειδή πρέπει να τα ταΐζουμε αυτά. Αυτά μπορούν να φάνε κάθε 30 λεπτά. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι πρέπει να τα ταΐζουμε κάθε τόσο. Εγώ ταΐζω π.χ. 4-5 φορές τη μέρα. Τόσο περίπου. Αν κάνω κάτι λάθος σε σχέση με την τροφή και τέτοια, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Θα πάω να φάω αυτά σε λίγο. Είναι και τώρα. Μετά έχουμε την κανονική την τροφή. Μέχρι να πάρω ειδική την αυτή που έχω για τα χρυσόψαλα. Μετά έχω αυτή την τροφή, τα πίλετς, πολύ καλή για τα ψάρια, αν και είναι για τις χελώνες. Έχει πάρα πολλές βιταμίνες και για τα ψάρια. Και μετά χρησιμοποιώ αυτή για το κατώψαρο και για τον αλτολίφτη. Αν και δεν τρώνε και τα άλλα ψάρια, θα χύσω τα λίγα μέσα να δείτε πώς τα πάνε. Συνήθως πάνε και τα γκάπης κάτω και τις τρώνε. Όπως μπορείτε να δείτε. Π.χ. ένας ολίφος έχει αρχίσει ήδη να τρώει. Και το αγγελόψερο έρχεται και το αρσενικό τον κάπι. Επίσης έχουμε και ένα ψαριντάνιο εδώ μέσα. Το οποίο το έχω σώσει και αυτό από ένα φίλο μου. Ξέρω ότι θέλει πολλά παραπάνω λίτρα και θέλει ένα σκοπάδι. Αλλά με έχω το βρει ένα καλύτερο σπίτι, το έχω εδώ μέσα αναγκαστικά. Τώρα εντάξει δεν θέλουν να φάνε, επειδή τους είχα ρίξει και πριν. Ναι, το φίλτρο είναι της Dolphin, δεν θυμάμαι ποιο μοντέλο, πολύ καλό, το πήρα 18 ευρώ. Είναι σχετικά κομπλέ για αυτά τα λίτρα. Είναι σχετικά κομπλέ προς το άχρηστο. Ναι, okay. Δηλαδή αν αλλάζετε κι εσείς λίγο νερό, κάθε μέρα έχετε και το φιλτράκι, έχετε και λίφτες, θα τη βγάζετε, ξέρω εγώ. Ναι. Γενικά αυτά για το ιδρύο μου. Σύντομα θα πάρω καινούριο, σε μερικούς μήνες. Αυτά, κάντε ένα like, ένα like στο βίντεο και να subscribe στο κανάλι μου και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σου.